Δυστυχώ, αυτού του πέντε μήνε, όπω απεδείχθη, οι δανειστέ αρνήθηκαν κάθε ουσιαστική συζήτηση. Από την πρώτη στιγμή, σχεδίασαν να μα κλείσουν τι τράπεζε ώστε να μα ταπεινώσουν στα δύο αυτά μέτωπα, στο μέτωπο τη λιτότητα και στο μέτωπο του μη βιώσιμου χρέου, να, να μας επιβάλλουν ουσιαστικά δήλωση μετανία για την κριτική που ασκήσαμε στα αποτυχημένα μνημονιακά προγράμματα, αρθρώνοντα για πρώτη φορά στο Eurogroup επιστημονικό λόγο, στον οποίο δεν υπήρχε αντίλογο. Αυτό ήταν ο στόχο του τελεσίγραφου τη 25η Ιουνίου, το οποίο τελεσίγραφο σήμερα ο ελληνικό λαό επέστρεψε σε αυτού που το έστειλαν. Με αυτό το όχι, θα τίνουμε χείρα βοηθεία χείρα συνεργασία προς τους εταίρους μας θα τους καλέσουμε έναν έναν να βρούμε κοινό τόπο. Θα δούμε για παράδειγμα θετικά το γεγονός ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πριν μερικές μέρες προς τιμήν του εξέδωσε έκθεση που επιβεβαιώνει ότι το χρέος μας χρειάζεται αναδιάρθρωση. Από αύριο η Ευρώπη, της οποίας η καρδιά σήμερα το βράδυ χτυπάει στην Ελλάδα, αρχίζει να γιατρεύει τις πληγές της, τις πληγές μας. Το όχι το σημερινό, είναι ένα μεγάλο ναι στη δημοκρατική Ευρώπη. Είναι ένα όχι στο όραμα της Ευρωζώνης ως απέραντο σιδερένιο κλουβί των λαών της. Είναι ένα ηχηρό ναι στο όραμα της Ευρωζώνης ως κοινός τόπος ευημερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.